Τετάρτη Κυριακή από το Πάσχα σήμερα και η Εκκλησία μας προτρέπει να θυμηθούμε την θεραπεία του επί 38 έτη παραλίτου. Λέει το Συναξάρι και αυτή η μέρα, Κυριακή Τετάρτη από το Πάσχα, του παραλίτου μνήαν ποιούμεθα και ως οικός το ότι ούτων εορτάζομεν θαύμα. Και το κάνει αυτό η Εκκλησία μας την περίοδο αυτή, διότι όπως μας εξηγεί το Συναξάρι επίσης, κατά την περίοδο αυτή της Πεντηκοστής των Εβραίων έγινε το θαύμα, όπως και όσα θα ακούσουμε σε ευαγγελικές περικοπές τις δύο επόμενες Κυριακές, την Κυριακή της Σαμαρίτιδος και την Κυριακή του Τυφλού, και αυτά συνέβησαν κατά την περίοδο της Πεντηκοστής, αυτή την περίοδο που διανύουμε. Μας λέει λοιπόν ότι ο Συναξάρι, ότι το γεγονός αυτό της θεραπείας του παραλυτικού εγένετο κατά την Πεντηκοστή, όπως και της Σαμαρίτιδος και του Τυφλού. Διότι τα σχετικά με τον Θωμά και τις μυροφόρες γυναίκες που γιορτάσαμε τις δύο προηγούμενες Κυριακές, έγιναν η σπίστωση της εκ νεκρών του Χριστού Αναστάσεως. Μας τα έβαλε η Εκκλησία μας, γιατί αυτά βεβαιώνουν και ο Θωμάς και οι μυροφόρες βεβαιώνουν την Ανάσταση του Χριστού. Αλλά τα επόμενα γεγονότα, η θεραπεία του σημερινού παραλίτου, ο διάλογος με τη Σαμαρίτιδα, όπως και το θαύμα της Ιάσεως του Εκκλησίας Τυφλού, έγιναν κατά την περίοδο της Πεντηκοστής, γι' αυτό η Εκκλησία μας τα υπενθυμίζει σήμερα και τις δύο επόμενες Κυριακές. Ας διατρέξουμε λοιπόν με απλά λόγια την Ευαγγελική περικοπή και θα επισημάνουμε στη συνέχεια ορισμένα σημεία, ορισμένα μηνύματα, ορισμένα διδάγματα από την παραβολή, από τη θεραπεία αυτή, από το θαύμα της Ιάσεως του Παραλίτου. Μας λέει λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι ήταν η εορτή, άλλοι λένε της Πεντηκοστής οι περισσότεροι, άλλοι λένε της Κοινοπηγίας, άλλοι λένε άλλη εορτή, και ανέβηκε ο Χριστός στα Ιεροσόλυμα. Και εκεί στα Ιεροσόλυμα, στην προβατική πύλη, δηλαδή στην πύλη από την οποία περνούσαν τα πρόβατα, τα προσφαγήν για να γίνουν θυσία στη συνέχεια στο ναό του Σολομώντος, γι' αυτό ονομάστηκε προβατική. Εκεί λοιπόν στην προβατική πύλη υπάρχει μία κολυμβήθρα, μία δεξαμενή, μία λίμνη, η οποία στα εβραϊκά ονομάζεται Βηθεσδά, και στα εβραϊκά το Βηθεσδά σημαίνει οίκος ελαίους, διότι εκεί κατέφευγαν όσοι είχαν ανάγκη για να ελεηθούν. Εκεί λοιπόν λέει ότι εις αυτήν την κολυμβήθρα υπήρχαν πέντε στοές, πέντε θολωτές στοές, ένα κτίσμα με πέντε θολωτές στοές, και στο κτίσμα αυτό υπήρχε πλήθος πολύ ασθενών, τυφλών, κουτσών, παραλίτων, οι οποίοι τι έκαναν εκεί το πλήθος, δεν ήταν σε κάποιο νοσοκομείο, αλλά είχαν μαζευτεί εκεί, σε αυτήν την κολυμβήθρα, σε αυτήν την δεξαμενή, σε αυτήν την λίμνη. Περίμεναν εκεί εκδεχομένων την του ύδατος κίνηση. Περίμεναν να κατεβεί ο άγγελος, διότι ένας άγγελος από καιρού εις καιρών, πότε-πότε, κατέβαινε και ετάρατε το νερό. Και αυτός ο οποίος θα προλάβαινε να μπει πρώτος μέσα σε αυτήν την δεξαμενή μετά από την ταραχή του νερού από τον άγγελο, γινόταν υγιής οδήποτε κατήχε το νοσήμα του. Από όποια αρρώστια και αν εβασανίζεται, αν προλάβαινε και έμπαινε πρώτος μετά την ταραχή του ύδατος από τον άγγελο, θεραπευόταν. Και υπήρχε εκεί και ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν παράλυτος επί 38 έτη. 38 έτη έχωνε και η ασθενή αυτού. Λοιπόν, ο Χριστός όταν τον είδε να κοίταται εκεί κατάκητος, και ως Θεός εγνώριζε, και γνούς ότι πολύ ήδη χρόνων έχει, γνώριζε πόσα πολλά χρόνια ήταν σε αυτή την κατάσταση
της Παραδεισίας που λέγει «Θέλεις υγιής γενέστε, θέλεις να γίνεις υγιής» και το αποκρίθηκε ο ασθενής. Ασφαλώς, Κύριε, αλλά δεν έχω κάποιον άνθρωπον εις τρόπον ώστε όταν ταραχθεί το νερό από τον άγγελο να με βάλει μέσα στη δεξαμενή και ενώ έρχομαι εγώ προσπαθώ, συρνόμενος, παράλυτος, προλαβαίνει άλλος πριν από μένα και κατεβαίνει εκείνος και θεραπεύεται. Και του λέει αμέσως ο Χριστός, «Έγινε άλλον των κραβατών σου και περιπάτη. Δεν χρειάζεται να μπεις μέσα στη δεξαμενή. Σήκω επάνω, πάρε το κρεβάτι στους ώμους σου και περπάτα». Και αμέσως έγινε υγιής ο άνθρωπος, σήκωσε το κρεβάτι στους ώμους του και περπάτησε. Αλλά η ημέρα που έγινε το θαύμα αυτό της θεραπείας του παραλίγου ήταν Σάββατον. Αργία, αυστηρή για τους Εβραίους. Και οι Εβραίοι οι φθονεροί έλεγαν στον ασθενή που θεραπεύτηκε, «Σήμερα είναι Σάββατο, Σάββατον εστίν, πού και εξαισθήσει άρε τον κράβατον. Δεν έχεις την ευλογία να σηκώσεις το κρεβάτι σου. Θεωρείται εργασία. Δεν εργαζόμαστε το Σάββατο. Θεωρείται εργασία να σηκώσεις το κρεβάτι σου». Και απήντησε ο θεραπευτής ότι με αυτός ο οποίος με έκανε υγιή και προφανώς θα εννοούσε για να με κάνει υγιή κάποια θεϊκή δύναμη έχει, εκείνος μου είπε «Πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Και το ρώτησαν οι Ιουδαίοι, «Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που σου είπε «Πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα»?» Και ο θεραπευτής δεν γνώριζε ποιος είναι. Γιατί ο Χριστός διέφυγε μέσα στο πλήθος απαρατήρητος. Ο Γάρι Ιησούς εξένευσε όπλου όντως εν τον τόπο. Υπήρχε πολλής κόσμος εκεί γύρω και ο Χριστός μέσα από τον κόσμο έφυγε απαρατήρητος. Αλλά μετά από λίγες μέρες βρίσκει ο Χριστός τον Ιαφέντα στο ναό και του είπε, «Δες, είδε, τώρα έγινες υγιής, στο εξής όμως να μην αμαρτάνεις. Είδε υγιής γέγονας, νικέτη αμάρτανε». Για να μη σου συμβεί κάτι χειρότερο ή να μη χείρον σίτι γέννητε, είδε υγιής γέγονας, νικέτη αμάρτανε, ή να μη χείρον τι συγγέννητε. Έφυγε λοιπόν ο άνθρωπος και ανήγγειλε στους Ιουδαίους, αφού γνώρισε τώρα τον Ιησού, ότι ο Ιησούς είναι εκείνος ο οποίος τον έκανε υγιή. Όπως και άλλες φορές έχουμε πει, από κάθε ευαγγελική περικοπή μπορεί κανένας να αντλήσει πλήθος διδαγμάτων. Εδώ ξέρω το Θεό, επί πολλά έτη που αναλύουμε τις ευαγγελικές περικοπές, αντλήσαμε πολλά διδάγματα. Τα επισημάνω και σήμερα μερικά, δεν ξέρω αν τα επισημάναμε τις προηγούμενες φορές, δεν κρατώ γραπτά αρχεία του κηρύγματος, όσα μόνον ηχητικά, ακουστικά σώζονται. Τα επισημάνω λοιπόν κάποια σήμερα σημεία από αυτή την περικοπή. Επρώτης λένε εδώ οι Άγιοι Πατέρες και ερμηνευτές ότι αυτή εκεί η κολυμβήθρα, αυτή εκεί η δεξαμενή είναι ένας τύπος, μία προεικόνηση του βαπτίσματος, της κολυμβήθρας του βαπτίσματος. Και πώς το εξηγούν οι Άγιοι Πατέρες, ο Άγιος Ιωάννης? Μας λένε ότι όπως αυτή τη δεξαμενή εκεί η αιματική δύναμη στην οποία είχε δεν οφειλόταν στο ότι το νερό ήταν αιματικό, δεν ήταν αιματικά λουτρά όπως πηγαίνουμε στα αιματικά λουτρά, αλλά οφειλόταν στην ενέργεια που έδινε ο άγγελος στο νερό, στη θεϊκή δύναμη που έδινε ο άγγελος στο νερό. Και λέει ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος ότι
Άγγελος καταβαίνων ετάρατε το είδωρ και η αματική ενετήθη δύναμη. Ο άγγελος λοιπόν δεν είχε το νερό δική του η αματική δύναμη, αλλά άγγελος έβαζε μέσα στο νερό η αματική δύναμη. Η να μάθωσαν οι Ιουδαίοι, για να μάθουν οι Ιουδαίοι, ότι πολλό μάλλον ο των αγγέλων δεσπότης πάντα τα νοσήματα της ψυχής η άστε δύναται, για να μάθουν οι Ιουδαίοι ότι ο Θεός, ο Δεσπότης όλων, ο Χριστός, μπορεί να θεραπεύει όχι μόνο τα σωματικά, αλλά και τα ψυχικά νοσήματα. Και τώρα πηγαίνει στο βάπτισμα, ο Άγιος, ο Άγιος ο Χριστόστομος. Αλλώς περεντάφθα ούχα απλώς η άτο των υδάτων η φύσης, και όπως εδώ στη δεξαμενή δεν θεράπευε εκ φύσεως το νερό ως ιαματικό νερό, αλλά επί του του αγγέλου ενεργία, ούτω και θυμών επί το βαπτίσματι. Έτσι συμβαίνει και σε όλους μας το βάπτισμα. Δεν μας δίνει χάρη απλή το νερό. Ούχα απλώς το είδο εργάζεται, αλλά όταν την του πνεύματος δέξεται χάρη, τότε άπαντα λύει τα αμαρτήματα. Όταν το νερό της κολυμβήθρας, μέσα στην οποία βαπτιζόμαστε, δεχθεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος με το μυστήριο του βαπτίσματος, με τις ευχές που διαβάζει ο ιερεύς, τότε συγχωρούνται όλα μας τα αμαρτήματα και θεραπευόμαστε ψυχικά. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι το βάπτισμα εξαλείφει τα αμαρτήματα και τα προσωπικά και το προπατορικό ιδιαίτερα αμάρτημα. Και λέει ένας άλλος ερμηνευτής, εκείνη η κολυμβήθρα στη Βηθεσδά στα Ιεροσόλυμα που ακούσαμε σήμερα, τύπος της κολυμβήθρας του Αγίου Βαπτίσματος. Ήταν μια προεικόνηση, ένας τύπος του Αγίου Βαπτίσματος. Το δεύτερο σημείο το οποίο μπορούμε να θίξουμε από τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι ότι υπήρχαν τόσοι άλλοι ασθενείς εκεί. Λίθος πολύ των ασθενών, των τυφλών, κολών, ξηρών. Γιατί ο Χριστός επέλεξε αυτόν τον συγκεκριμένο ασθενή? Η ερμηνεία την οποία δίνουν οι Άγιοι Πατέρες είναι ότι αυτός ο ασθενής τόσα πολλά χρόνια, 38 χρόνια παράλυτος. Για φανταστείτε το. Εδώ κάποιες στιγμές, κάποιες ώρες παθαίνουμε κάποια μικρή ασθένεια και αγανακτούμε και στενοχωρούμαστε. 38 ολόκληρα χρόνια. Ο Χριστός λοιπόν, γνωρίζοντας ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει σε σχέση με τους άλλους ασθενείς, διάλεξε αυτόν τον παράλυτο. Για ποιο λόγο? Τον πολυχρονίο προεδρία χρώμενων και καρτερικότατων προτιμάτων άλλων. Αυτόν που έδειξε τέτοια καρτερία, καρτερικότερος όλων των άλλων. Είχε καρτερία και υπομονή σε σχέση με όλους τους άλλους. Τούτο μεν ως ελεηνότερον, τούτο δεν διδάσκουν, και γι' αυτή εξαιτίας αυτής της μακροχρόνιας αρρώστια του ήταν ο πιο καημένος, ο πιο ελεηνός, αλλά και να μας διδάξει ότι οι καρτερικότεροι επικάμπτουν τον Θεό. Ότι αυτοί οι οποίοι υπομένουν τις ταλαιπωρίες, υπομένουν τις ασθένειες χωρίς γοντισμό, αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι προκαλούν το έλεος του Θεού. Μας παρουσιάζει λοιπόν εδώ ο παραλυτικός την αρετή της καρτερίας και της υπομονής. Όταν ρώτησε ο Χριστός τον παράλυτο, θέλεις να γίνεις υγιής? Απάντησε ο παράλυτος, Κύριε, άνθρωπον ούτ έχω. Κάθε χρόνο που διαβάζουμε αυτήν την περικοπή, αυτό το άνθρωπον ούτ έχω, υποθέτω σε όλους μας, αλλά συνειδημικά και σε μένα και στον ομιλούντα, με φέρνει στη σκέψη ανθρώπους, αδελφούς μας, συνανθρώπους μας, οι οποίοι, όπως ο παράλυτος, δεν έχουν ανθρώπους να τους συμπαρασταθούν. Πόσοι μέσα στις πολυκατοικίες, στα σπίτια, στα χωριά, στις πολιτείες, πόσοι ανήμποροι, πόσοι άρρωστοι, δεν θα μπορούσαν να πούν, δεν έχω άνθρωπο να με φροντίσει, άνθρωπο μου και έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με στην κολυμβήθρα,
και στηριζόμενος σε αυτή τη φράση το παράπονο του παραλυτικού άνθρωπο, νουκιακό, δεν έχω άνθρωπο, ο υμνογράφος, ακούσαμε σήμερα στους ύμνους, χθες το δοξαστικό του Εσπερινού, προσθέτει «Δεν έχω άνθρωπο για να με βάλει στην κολυβήθρα, ιατρίσκα την άλωσα των άπαντα μου βίων και ελαίου στοιχήν ουκ ηξιώθη». Ασφαλώς, κατά τη διάρκεια αυτής της μακροχρόνιας ασθενείας του, θα πήγε σε γιατρούς και θα ξόδευσε και όλο τον βίο του, λέει, «Ιατρίσκα την άλωσα των άπαντα μου βίων και ελαίου στοιχήν ουκ ηξιώθη». Ξόδεψα όλη μου την περιουσία στους γιατρούς, αλλά δεν θεραπεύτηκα. Σε όλους μας δεν συμβαίνει, σε πολλούς δεν συμβαίνει αυτό. Αλλά ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, αλλά πάνω από τη δύναμη την ανθρώπινη και των ιατρών, υπάρχει η ουράνια δύναμη, η ουράνια ιατρική, και αναπτύξαμε αυτήν την δύναμη της ουράνιας ιατρικής κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, που πολλοί αμελήσαμε και απιστήσαμε και βλασφημίσαμε σε αυτήν την ουράνια δύναμη του Χριστού, των εικόνων, των Αγίων, και πηγαίναμε και με τις μάσκες μέσα στην Εκκλησία και περιμέναμε και θεραπεία. Βλασφημούσαμε τον Θεό και τους Αγίους, τον ουράνιο ιατρό, και περιμέναμε και βοήθεια. Αλλά εσύ, λέει ο ύμνος, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, βοήθησαν. Ένας άλλος ύμνος, συγκινητικά λέει, του είπε ο Χριστός του παραλυτικού, «Γιατί παραπονείσαι ότι άνθρωπον ουκ έχεις, διασέ άνθρωπος γέγονα, εγώ έγινα για σένα άνθρωπος, γι' αυτό άφησα τον ουρανό και ήρθα κάτω στη γη». Αυτό ισχύει για όλους μας, διασέ, για τον καθένα από εμάς έγινε άνθρωπος ο Χριστός, «Διασέ άνθρωπος γέγονα, διασέ σάρκα περιδεύγημε». Για σένα πήρα τη σάρκα την ανθρώπινη, γεννήθηκα από μια γυναίκα από την Παναγία για να σε βοηθά όλους. Και εμείς περιμέναμε από τα εμβόλια τη βοήθεια μόνο. Από τα εμβόλια που είχαν πολλές φορές το αντίθετο αποτέλεσμα. Εγώ λοιπόν για σένα έγινα άνθρωπος και λες άνθρωπο νουκιακό. Έχεις εμένα. Και σου λέω λοιπόν άρω τον κάβατό σου και περιπάτη. Και λέω υμνογράφος. Σε σένα είναι όλα δυνατά, Θεέ μου, πάντα συνδυνατά, πάντα υπακούει, πάντα υποτέτακτε. Γι' αυτό να μας θυμάσαι όλους, Κύριε και Θεέ μας. Όταν ο Χριστός του έδωσε την εντολή, έγειρε άρων τον κράβατό σου και περιπάτη, οι Άγιοι Ερμηνευτέ κάνουν πολύ ωραία σχόλια, και λέει ποιος θα τολμούσε από τους ανθρώπους σε έναν παράλυτο να του πει «Σήκω επάνω», όχι οι γιατροί, ένας άνθρωπος, «Σήκω επάνω», αλλά και οι γιατροί ακόμη, με τον λόγο. Θα τολμούσε κάποιος γιατρός που μπορεί να χρησιμοποιήσει μεθόδους ιατρικές να πάει σε έναν παράλυτο και να του πει «Σήκω επάνω, θα περπατήσεις». Γι' αυτό αυτό που του είπε αμέσως ο Χριστός είναι θεοπρεπές το επίταγμα. Και της υπεράνθρωπων δυνάμεώς και εξουσίας. Αυτό που είπε ο Χριστός «Έγειρε άρων τον κάβατό σου» δεν είναι ανθρώπινο επίταγμα, ανθρώπινη εντολή. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να έχει τέτοια δύναμη, τέτοια εξουσία. Θεοπρεπές το επίταγμα. Και της υπεράνθρωπων δυνάμεώς και εξουσίας ενεργεστάτην έχουν. Γιατί ο Χριστός δεν προσευχήθηκε. Ο ίδιος ο Θεός του είπε «Έγειρε άρων τον κάβατό σου» και περιπάτη. Θυμίζουν επίσης οι Άγιοι Ερμηνευτές την πίστη που είχε, ένα δείγμα γιατί ο Χριστός επέλεξε αυτόν τον ασθενή εκτός της πολυχρόνιας αρρώστιας του, ήταν γιατί εγνώριζε πως ήταν άνθρωπος πιστός. Ας φέρουμε όλοι τους εαυτούς μας στη θέση του παραλυτικού. Να έρθει κάποιος άγνωστος. Γιατί στο παραλυτικό ήταν άγνωστος. Όταν το ρώτησαν ποιος έκανε η γη, δεν ήξερε ποιος ήταν άγνωστος. Να έχουμε μια τέτοια βαριά αρρώστια να είμαστε παράλυτοι, και να έρχεται ένας άγνωστος άνθρωπος και να μας πει «Σήκω επάνω, έγινε άρρωστο τον κάβατό σου».
το κάναμε. Θα λέγαμε μέσα μας, τι είναι αυτά τώρα, τι είναι αυτός, πώς μου το λέει αυτό. Τι είναι αυτά. Και λένε οι Άγιοι Πατέρες, «Σι δε και ούτως άρα του παραλίπου την πίστην, ακούσας γάρο ότι άρουν ού κατεγέλασε, όταν άκουσε πάρε το κρεβάτι σου, δεν κορόιδεψε. Άντε άνθρωπε μου το να ήρθες και εσύ εδώ και μου λες να σηκωθώ να πάρω το κρεβάτι. Ού κατεγέλασε, ουδέ είπε, τίποτε του το έστει, τι είναι αυτός που μου τα λέει αυτά. Εδώ έρχεται ο άγγελος και ταράσει τα νερά και θεραπεύει ένα μόνο. Και έρχεσαι τώρα εσύ άνθρωπος, έτσι νόμιζε, και μου λες να σηκωθώ και μου δίνεις την εντολή». Η πίστη λοιπόν του παραλυτικού και η υπακοή ήταν άλλες αιτίες για τις οποίες ο Χριστός τον επέλεξε. Ένα άλλο σημείο με το οποίο τελειώνουμε πριν από τον επίλογο είναι αυτό που είπε ο Χριστός στον παραλυτικό όταν τον συνήντησε μετά από τη θεραπεία στο ναό, «Είδε υγιής γέγονας, μικέντι αμάρτενε, ή να μη χείρον τι συγγένητε». «Είδε υγιής γέγονας, μικέντι αμάρτενε». Και Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι αφού του πρόσθεσε «τώρα έγινες υγιής, μη κάνει ξανά αμαρτίες», από αυτό σημαίνει ότι η αρρώστια του ήταν από τον αμαρτωλό του βίο, τον προηγούμενο. Είχε αμαρτωλό βίο ο προηγουμένος ο ασθενής, γι' αυτό έμεινε παράλυτος. Δεν λέμε μερικές φορές για ανθρώπους οι οποίοι ζουν έκρητη ζωή, ότι αυτός είναι παραλυμένος, ζει παραλυμένη ζωή. Αυτό λοιπόν που του λέει, «είδε υγιής γέγονας, μικέτι αμάρτανε», τώρα έγινε υγιής, το εξής όμως να μην αμαρτήσεις, μας δείχνει εντεύθεν μανθάνομεν ότι αυτό εξ αμαρτιών ετέθη το νόσημα. Μαθαίνουμε ότι η αρρώστια του προήλθε από τις αμαρτίες. Ο αμαρτωλός βίος, ο λελειμμένος βίος, ο υγρός βίος επιφέρει πολλές φορές και φοβερές αρρώστιες. Αλλά νιώθει ο Άγιος Άης ο Χρυσόστομος εδώ να μας εξηγήσει ότι όλες οι αρρώστιες δεν προέρχονται από αμαρτίες. Το έχω πει κι άλλες φορές αυτό και σε προηγούμενα κηρύγματα. Δεν σημαίνει ότι είπε εδώ μικέτη αμάρτανε, ότι όλες, ό,τι παθαίνουμε είναι από τις αμαρτίες μας. Και λέει ο Άγιος Άης ο Χρυσόστομος, «πάντα τα νοσήματα εξ αμαρτημάτων», όλες οι αρρώστιες είναι από τα αμαρτήματα, «που πάντα μεν, αλλά τα πλείωνα». Όχι όλες οι αρρώστιες, αλλά οι περισσότερες αρρώστιες είναι από αμαρτίες. «Τα μεν γάρδια αμαρτήματα, ως περ επί του παραλίου τούτου». Πολλά από τα αμαρτήματα, πολλά από τα νοσήματα προέρχονται από αμαρτήματα, όπως με τον παράλυτο, από αμαρτήματα που ήρθε η αρρώστια του. Αλλά όμως διευδοκίμηση. Πολλές φορές στέλνει ο Θεός ασθένειες και αρρώστιες διευδοκίμηση για να φανούμε ευδόκιμοι, για να δοκιμαστούμε, για να μας βραβεύσει με την υπομονή μας. Όπως επί του Ιώβ. Ο Ιώβ ήταν άγιος, ήταν δίκαιος. Και όμως τι τράβηξε ο καημένος ο Ιώβ. Στον Ιώβ λοιπόν αυτά που τράβηξε με τις αρρώστιες του δεν προερχόταν από αμαρτήματα, αλλά το έδωσε ο Θεός ασθένειες διευδοκίμηση για να τον βραβεύσει για την υπομονή του. «Τα δε διευδοκίμηση και ανάρρηση ως επί του Ιώβ ή να δειχθεί η αρετή αυτού». Και προσθέτει επίσης ο Άγιος Άης ο Χρυσόστομος, αλλά μερικές φορές πολλά αμαρτήματα γίνονται και από αμέλεια, από γαστριμαργία, από την πολυφαγία, από το μεθύσι και από την ακινησία και πολλά άλλα τάφια. Και το τελευταίο σημείο το οποίο θα θίξω και με αυτό τελειώνω είναι αυτό που είπε «υγιής γέγονας μικέτι αμάρτανε ή να μη χείρον τι συγγένητε», για να μη σου γίνει κάτι χειρότερο. Τι χειρότερο θα μπορούσε να του γίνει.
Εννοούσε εδώ ο Χριστός, λένε οι άλλοι ερμηνευτές, ότι αν ξαναρχίσεις να αμαρτάνεις, μικέτη αμάρτα λέει, να μην χειροντήσει γέννηται, ότι η αμαρτία είναι αρρώστια χειρότερη και από τη σωματική. Η ψυχική παράλυση, η ψυχική παραλυσία, η πνευματική παραλυσία, ο αμαρτωλός βίος είναι χειρότερος από τη σωματική παράλυση. Και με βάση αυτό που είπε ο Χριστός, η μοραφία μας, μας λέει εδώ, και αυτό ας το κρατήσουμε ως μείζον δίδαγμα σήμερα από την εορτή της θεραπείας του παραλύτου, ένας ύμνος λέει ότι Θεέ μου, την ψυχή μου, η οποία επί πολλούς χρόνους έχει εξασθενήσει δεινώς, γιατί έχει εξασθενήσει δεινώς η ψυχή μου, εξ αμαρτίας, αυτή λοιπόν η ψυχή μου η οποία από τις αμαρτίες έχει εξασθενήσει, υπεράγαθε ως τον παράλυτον πριν, όπως έκανε με τον παράλυσον, κάντε να υγείωσον, ως αν βηματίζω σου τα στρίβους, για να βαδίσω το δικό σου δρόμο, Χριστέ μου, κάνε την ψυχή μου υγιή, εις τρόπον ώστε να μπορώ να βαδίζω το δικό σου τον δρόμο. Παράλυτη η ψυχή μου, λέει σε άλλο ύμνο. Παράλυτον, ως ήγερας Χριστέ, την παρημένη μου ψυχή υγείωσον. Την παράλυτη ψυχή μου, Χριστέ, Αγίας έδινα. Και το ποντάκιο, το οποίο ακούσαμε ψαλόμενο μετά από την είσοδο, είναι πολύ χαρακτηριστικό και με αυτό ας μας μείνει, διότι εμείς δεν είμαστε, θα έλεγε κανένας, τι μας διδάσκει η σημερινή ευαγγελική περικοπή. Εμείς δεν είμαστε παράλυτοι. Τι περιμένουμε από τον Χριστό? Μπορεί να έχουμε ψυχική, πνευματική παράλυση, παράλυση από τις αμαρτίες. Και ο υμνογράφος λέει, την ψυχή μου, Κύριε, εν αμαρτίες παντίες και ατόπις πράξεις ειδινός παραλελειμένη. Δεν είμαι στο σώμα παράλυτος, Χριστέ, αλλά η ψυχή μου είναι παραλληλημένη από τις αμαρτίες και από άτοπες πράξεις. Την ψυχή μου, Κύριε, εν αμαρτίες, παντίες και ατόπις πράξεις ειδινώς παραλληλημένη. Αυτή λοιπόν την ψυχή μου που είναι παράλυτη από τις αμαρτίες, Χριστέ μου, έγειρον τη θεϊκή σου επιστασία. Ξύπνα την, σήκωσέ την από την αμαρτία, βάλτε στην αρετή. Πόσπερ και τον παράλυτον ήγερας πάλι. Όπως και σωματικά, τον σωματικά παράλυτο, τον ήγηρες. Εμένα σε παρακαλώ, Χριστέ μου, που είμαι παράλυτος ψυχικά, πνευματικά και ζω μέσα στην αμαρτία, να με σηκώσεις ή να κράζω σε σωσμένους, νυκτήρμον, δόξα, Χριστέ, το κράτη σου. Αμήν.